Μα θέλετε λίγο να υπενθυμίσουμε το δημοσίευμα. Αφορά ένα περιστατικό που συνέβη σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Συντακτών στις 29 Μαΐου, ότι μια εμπορική αμαξοστοιχεία και μια επιβατική πάλι του Intercity θα συγκρούονταν. Για λίγα μέτρα δεν έγινε αυτό μετά την προειδοποίηση του σταθμάρχη να σταματήσουν να φρενάρουν. Δηλαδή, και ευτυχώς δεν είχαμε το μοιραίο. Μέσα στο δημοσίευμα, μάλιστα, έχουν κάποια έγγραφα τα οποία λένε ότι δεν λειτουργήσαν τα συστήματα ασφαλείας. Να σας πω ότι συγκεκριμένος τοπικός σταθμός χειρισμού, ο ΤΑΦΧΙ 1, είναι πολυσύχναστος, βρίσκεται σχεδόν στις παρυφές του πολυδομικού συγκροτήματος και από εκεί περάν όλα τα τρένα που πηγαίνουν προς Αλεξανδρούπολη, προ Μαχώνα, ιδωμένοι. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι πολυσύχναστος. Έχουν πολύ σοβαρή δουλειά να κάνουν εκεί οι σταθμάρχες και οι κλειδούχοι. Είχαμε όμως χτες και την απάντηση από τον ΟΣΕ, όπου αναφέρεται πως σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να υπάρξει σύγκρουση των τρένων, ούτε κάποια παρολίγο νέα φωνική σύγκρουση, καθώς δεν υπήρχε λάθος διευθέτηση στην αλλαγή και η απόσταση των δύο τρένων ήταν ασφαλής. Επομένως, δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο θέμα. Η τηλεδιοίκηση όντως δεν λειτουργεί στην περιοχή του ΤΑΦΧΙ 1 λόγω ανακαίνησης των συστημάτων και αντικατάστασής τους με νέα, που υλοποιείται από τη σύμβαση 713 της ΕΡΓΟΣΕ. Αυτή ήταν η απάντηση. Ευτυχώς δεν είχαμε σε κάθε περίπτωση εμείς τα πούμε τίποτα, γιατί όντως σας λέω ότι το σημείο είναι πάρα πολύ κοντά στο πολυδομικό συγκρότημα. Ας ελπίσουμε ότι πραγματικά αυτή η τραγωδία που ζήσαμε όλοι στα Τέμπη και το παραμικρό που ακούμε μας κάνει να ερχόνται στο μυαλό μας αυτές οι εικόνες.